Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο με λάθη και όπως έχουμε πει και σε παλαιότερα βίντεο ανάλογου περιεχομένου, όλες οι ταινίες, όλες όμως, περιέχουν λάθη. Άλλες πιο μικρά, άλλες πιο μεγάλα, άλλες σημαντικά και άλλες ασήμαντα. Όμως το σημερινό βίντεο, παιδιά, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βίντεο top 10 λάθη, γιατί η ταινία με την οποία θα καταπιαστεί είναι μια ταινία που σύνδεσε το όνομά της με τη λέξη διόρθωση και όχι αδίκως. Παιδιά, θα σας το παραδεκτώ, ήταν από τις πιο δύσκολες αποστολές αυτή που είχα, γιατί στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το Zack Snyder's Justice League, το οποίο στην ουσία είναι ένα director's cut. Και τι σημαίνει director's cut? Ότι έχει δει ήδη τα λάθη που υπήρχαν από την προηγούμενη ταινία και τα έχει διορθώσει. Συν ότι το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας έχει φτιαχτεί με CGI. Οπότε η ανέβρεση λαθών, όπως καταλαβαίνετε, η δυσκολία τους ανεβαίνει στο Θεό. Αποστολή εξετελέστη όμως, παιδιά, γι' αυτό σήμερα θα δούμε τα top 10 λάθη της ταινίας του 2021 Zack Snyder's Justice League. Είστε έτοιμοι λοιπόν για να την ξεψαχνίσουμε? Φύγαμε! Disclaimers για όσους βλέπουν πρώτη φορά ένα βίντεο με λάθη, ότι αυτά τα βίντεο δεν γίνονται με σκοπό να υποτιμήσουν μια ταινία, αλλά εντελώς για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Να υπενθυμίσω πως πάντα σε αυτούς που τους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι να μην ξεχνάνε να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like, να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στα μέλη αυτού του καναλιού και να σας πω να μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί εκεί υπάρχει το λάθος που πρέπει να βρείτε εσείς. Εγώ παίζω μια σκηνή και εσείς καλείστε να βρείτε το λάθος που υπάρχει μέσα σε αυτή. Οπότε λέω να ξεκινήσουμε. Πατάμε play. Νούμερο 1, το μαλλί του Bruce Wayne. Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει μια ταινία χωρίς έστω κάποιο λαθάκι. Είναι και ένας καλός ιονός όταν ψάχνω για λάθη να βρίσκω ένα στην αρχή της ταινίας, όμως ευτυχώς αυτή εδώ δεν το παρακάνει. Πάμε λοιπόν στο σημείο που ο Bruce Wayne κάνει τσάρκες σε βουνά με χιόνια για να βρει τον Aquaman. Σε κάποια στιγμή φτάνει λοιπόν στον προορισμό του και σταματάει για να δει το χωριό που έφτασε από ψηλά. Οπότε βγάζει τα γυαλιά και βγάζει και την κουκούλα. Και όπως είναι φυσικό, τα μαλλιά του είναι σε κακή κατάσταση, ανακατεμένα, γιατί ταξιδεύει μέρες και λόγω της κουκούλας. Η σκηνή συνεχίζεται, ο Bruce Wayne κατεβαίνει κάτω στο χωριό, αφήνει το άλογό του στην άκρη και περνάει μέσα από το πλήθος για να μπει μέσα στο χώρο που υπήρχαν όλοι αυτοί που ήθελαν να τον ακούσουν. Και βλέπουμε ότι πλέον το μαλάκι του είναι στην πένα. Εντάξει ρε παιδιά, Ben Affleck είναι, βλέπετε και με ανακατεμένα μαλλιά και χωρίς ανακατεμένα μαλλιά. Τι του τα φτιάχνετε κάθε λίγο και λιγάκι. Νούμερο 2. Τα στοιχειωμένα βαν. Για το νούμερο 2 θα πάμε στη σκηνή όπου κάποιοι τρομοκράτες θα προσπαθήσουν να ανατινάξουν το κεντρικό ποινικό δικαστήριο. Παρκάρουν λοιπόν τα δύο βαν τους έξω από το δικαστήριο, βγαίνουν όλοι έξω από τα βαν και μπαίνουν μέσα στο δικαστήριο για να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Θέλω να παρατηρήσετε όμως την ώρα που μπαίνουν μέσα και μας δείχνει τα δύο βανάκια και θα πάρουμε ως οδηγό το βελάκι που βρίσκεται κάτω στο δρόμο, το σημείο που είναι παρκαρισμένα αυτά τα δύο βαν. Να υπενθυμίσω ότι βγήκαν όλοι από το βαν έτσι και μπήκαν μέσα στο δικαστήριο και μετά από λίγα λεπτά, πολύ γρήγορα θα έλεγα, αλλά δεν θα το σχολιάσω αυτό, σκάει και περικυκλώνει το δικαστήριο η αστυνομία. Η ταινία όμως σε κάποια στιγμή μας δείχνει από ψηλά τα δύο βαν για δεύτερη φορά και τώρα, εάν πάρουμε σαν οδηγό το βελάκι πάλι, θα δούμε πως είναι παρκαρισμένα σε εντελώς διαφορετική θέση. Τώρα αυτό δύο πράγματα σημαίνει. Ή είναι λάθος ή και οι δύο οδηγοί ξέχασαν να τραβήξουν χειρόφρενο. Νούμερο 3. Το αόρατο αίμα. Ωραίος τίτλος για ταινία θα ήταν αυτός. Μένουμε στην ίδια σκηνή, όμως πάμε στο σημείο που έχει κάνει ντου μέσα η Νταϊάννα στο δικαστήριο και αρχίζει και δέρνει κόσμο. Ώσπου κάποια στιγμή ρίχνει ένα μπουκέτο σε έναν από τους τρομοκράτες και τον στέλνει κατευθείαν πάνω σε έναν τοίχο, όπου χτυπάει το κεφάλι του και αφήνει μια πολύ μεγάλη και έντονη στάμπα με αίμα πάνω του. Η σκηνή προχωράει και όταν μας ξαναδείχνει η ταινία τον ίδιο τοίχο, πολύ σωστά το αίμα εξακολουθεί να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Όμως όταν προχωρήσουμε λίγο ακόμα και μας το ξαναδείξει, τώρα το αίμα δεν υπάρχει πουθενά. Ρε παιδιά, το καταλαβαίνω ότι είναι πιο βολικό το CGI αίμα, αλλά να το προσθέτετε σε όλες τις σκηνές, όχι στις μισές. Νούμερο 4. Μέσα έξω. Οι ήρωες μας λοιπόν μόλις έχουν ξεθάψει τον Σούπερμαν και τον πηγαίνουν στο διαστημόπλοιό του για να τον αναστήσουν. Ώσπου σε κάποια στιγμή μας δείχνει το Cyborg και την Diana να σπρώχνουν το φέρετρο του Σούπερμαν και να το μεταφέρουν από το ένα φορτηγό σε ένα άλλο. Όμως, εάν προσέξουμε σε αυτή τη σκηνή, από πίσω από το φορτηγό φαίνεται ένας μεγάλος μεταλλικός μαύρος τοίχος που αυτό μας λέει ότι βρίσκονται σε έναν κλειστό
χώρο. Στο επόμενο όμως ακριβώς καρέ που δείχνει την Νταϊάννα να κατεβαίνει από το γερανό, μόλις δηλαδή έχουν τελειώσει την μεταφορά, τώρα βρίσκονται σε έναν τεράστιο ανοιχτό χώρο. Αποφασίστε ρε παιδιά, μέσα ή έξω, μας έχετε μπερδέψει. Νούμερο 5. Ο ημίγυμνος Aquaman. Για το νούμερο 5 θα μείνουμε σχεδόν στην ίδια σκηνή, απλά θα χρειαστεί να πάμε λίγο πιο μετά, όταν ήδη οι ήρωές μας έχουν μπει μέσα στο διαστημόπλαιο του Σούπερμαν και τον έχουν βάλει μέσα στο νερό για να ξεκινήσουν τη διαδικασία ανάστασης. Σε κάποια στιγμή όμως η ταινία μας κάνει κοντινό στον Aquaman, ο οποίος τοποθετεί τον Σούπερμαν μέσα στο νερό και φοράει την πολύ όμορφη στολή του. Το πλάνο στα καπάκια αλλάζει και τώρα βλέπουμε τον Cyborg να είναι μπροστά στην κάμερα και από πίσω στο φόντο να φαίνεται ξανά ο Aquaman, μόνο που υπάρχει ένα προβληματάκι. Τώρα από τη μέση και πάνω δεν φοράει τίποτα. Εντάξει ρε παιδιά, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι την έβγαλε για να μην τη χαλάσει. Δεν είναι και ότι είναι ειδική για το νερό. Νούμερο 6. Η ασπίδα της Wonder Woman. Για το νούμερο 6 θα πάμε στο Nightmare Sequence, δηλαδή στο εναλλακτικό κακό μέλλον που έδειξε το Motherbox των Cyborg. Θα δούμε λοιπόν ότι σε κάποια στιγμή που όλα έχουν πάει στραβά, μας δείχνει η ταινία ότι η Wonder Woman καίγεται στην πυρά αφού έχει σκοτωθεί, αλλά μαζί της, όπως συνηθίζεται κιόλας να γίνεται στα αρχαία χρόνια, έχει το σπαθί αλλά και την ασπίδα της, η οποία όπως τη βλέπουμε δεν έχει καμία φθορά, είναι σαν καινούρια. Η σκηνή προχωράει και φτάνουμε στο σημείο που μας δείχνει τον Σούπερμαν να έχει σκοτώσει τους πάντες και να έχει συνθλίψει ολόκληρο το Temple of Justice. Όμως μέσα στα συντρίμμια του, εάν προσέξουμε, θα δούμε ότι εκτός των άλλων υπάρχει και η ασπίδα της Wonder Woman, όμως είναι μερικώς κατεστραμμένη. Αυτό είναι λάθος, εκτός και αν έπεσε ρεκτιφιέ μετά. Πάντως φαινόταν σαν καινούργια πιο πριν η ασπίδα. Νούμερο 7. Το λάθος της εξαφάνισης. Ο Σούπερμαν λοιπόν ξυλοφορτώνει για πλάκα τους υπόλοιπους ήρωες γιατί είναι ο Σούπερμαν και σε κάποια στιγμή Wonder Woman του πετάει το λάσο της αλήθειας και δεν τον πιάνει, την πιάνει εκείνος και προσπαθεί να την τραβήξει προς το μέρος του. Ώσπου κάποια στιγμή εκείνη υποχωρεί εφόσον δεν μπορεί να συγκρατήσει τη δύναμή του και την ώρα που την τραβάει, άμα δείτε από το ένα καρέ στο άλλο και μιλάμε για διαφορά 10 δευτερολέπτων, το λάσο της αλήθειας έχει εξαφανιστεί από το πλάνο. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι δεν εμφανίζεται ποτέ ξανά στο πλάνο. Ούτε στο χέρι του Σούπερμαν φαίνεται να είναι ακόμα πάνω και ο Σούπερμαν δεν φαίνεται να το πέταξε ή να το άφησε, αλλά ούτε και στο πάτωμα φαίνεται να υπάρχει. Κανονικά, ξέρω ότι το λάσο της αλήθειας επιστρέφει στη Wonder Woman από μόνο του, αλλά ούτε εκεί ήταν σε αυτή τη σκηνή. Νούμερο 8. Πού τους χάνεις, πού τους βρίσκεις. Θα παραμείνουμε στην ίδια σκηνή για το νούμερο 8, αλλά θα πάμε στην στιγμή όπου ο Flash και ο Aquaman μπερδεύονται μεταξύ τους στην προσπάθειά τους να επιτεθούν στο Σούπερμαν και σκάνε πίσω στα σκαλιά του μνημείου. Προχωράμε λίγο τη σκηνή και θα δούμε αν παγώσουμε το πλάνο ακριβώς εδώ πέρα ότι οι δύο ήρωές μας δεν βρίσκονται πια πίσω στα συντρίμμια του μνημείου αλλά έχουν μείνει ξεκάθαρα τα δύο βαθυλώματα που άφησαν κατά την πτώση τους. Εντάξει, θα μου πεις το μα, έπεσαν, χτύπησαν, σηκώθηκαν και έφυγαν. Σωστά. Σωστά, αν λίγο πιο μετά. Οπα, τι έγινε τώρα. Να μάθεις να βγάζεις εύκολα συμπεράσματα. Νούμερο 9. Batman v Superman. Το σωστό. Που λέει ο λόγος. Μένουμε στη σκηνή όπου ο Σούπερμαν ξυλοφορτώνει τους πάντες, όμως παιδιά με το που βλέπει τον Batman του γυρνάει το μυαλό και πηγαίνει απευθείας για να το σκοτώσει με την λέιζερωματιά του. Ο Batman λοιπόν με τη σειρά του αποκρούει τη λέιζερωματιά του Σούπερμαν με το ειδικό γάντι που φοράει και απορροφά ενέργεια. Οπότε θα μου πεις το μα, πολύ σωστά. Θα συμφωνούσα μαζί σου και συμφωνούσα δηλαδή μέχρι να δω τη σκηνή σε αργή κίνηση. Γιατί αν δούμε παιδιά την σκηνή σε αργή κίνηση θα δούμε πως σε κάποια στιγμή ο Batman υποχωρεί από τη δύναμη της λέιζερ ματιάς του Σούπερμαν η οποία τον αναγκάζει να ανοίξει τα χέρια του και η λέιζερ αυτή ματιά τον πετυχαίνει ακριβώς στην δεξιά όπως την κοιτάμε εμείς πλευρά της στολής του στο στήθος του. Ο Batman σκάει με δύναμη πάνω στο αστυνομικό όχημα και βλέπουμε πως παρόλο που η ακτίνα τον πέτυχε ξεκάθαρα στο στήθος, η στολή του είναι άθικτη. Συγγνώμη Σνάιντερ, αλλά it is what it is. Πριν πάμε όμως στο νούμερο 10, θέλω να σας πω μια πολύ ωραία λεπτομέρεια που είδα. Πάμε στην τελική μάχη όπου σε κάποια στιγμή ό,τι κινείται κυνηγά για να εξουδετερώσει τον Batman. Σε κάποια στιγμή λοιπόν ένας Parademon του βγάζει το προστατευτικό κάλυμα που έχει το όχημά του
και ένας άλλος του πετάει μία κανονιά, η οποία εφόσον δεν έχει κάλυμα πλέον, θα αποβεί θανατηφόρα εάν τον βρει. Όμως επειδή ο Batman είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας μας και δεν γίνεται να πεθάνει, πετάγεται ως απομηχανής θεός η Wonder Woman και με την ασπίδα της αποκρούει αυτήν την ακτίνα. Όμως θέλω να το δούμε σε αργή κίνηση για να δείτε μία εκπληκτική λεπτομέρεια, παιδιά, και αυτή είναι ότι λίγο πριν σκάσει η ακτίνα πάνω στην ασπίδα της Wonder Woman, η μαγική επιγραφή που έχει απάνω, τα γράμματα, εάν δείτε, ξεκινούν να λάμπουν. Αυτά, παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, τα γουστάρω τόσο πολύ να τα βλέπω στις ταινίες, γιατί εκεί πέρα αυτή τη λεπτομέρεια δεν την έχουν βάλει για να τη δω εγώ και εσείς. Βασικά, εγώ θα τη δω γιατί είμαι από αυτούς που βλέπουν σε αργή κίνηση την ταινία, αλλά την έχουν βάλει γιατί αυτοί γουστάρουν να την βάλουν εκεί πέρα. Για την πάρτι τους τα βάζουν αυτά και μπράβο. Νούμερο 10. Ήχος από άλλη ταινία. Τελευταίο λάθος για εμένα και μετά ακολουθεί αυτό που πρέπει να βρείτε εσείς. Βρισκόμαστε στο τέλος της τελευταίας μάχης της ταινίας μας, που σε κάποια στιγμή, λίγο πριν συγχρονιστούν τα Mother Boxes, έχει ξεκινήσει και ανοίγει το πόρταλ που απ' την άλλη πλευρά βρίσκεται ο Darkseid και η ομάδα του. Η Diana, μόλις το καταλαβαίνει αυτό, παίρνει κατευθείαν θέση μάχης. Και θέλω αυτό να το δείτε μαζί με ήχο για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Το πιάσατε? Για πάμε άλλη μία. Τώρα, ούτε. Άντε, πάμε να το δούμε μαζί. Το λάθος εδώ, παιδιά, δεν είναι καθαρά οπτικό, αλλά οπτικοακουστικό. Γιατί την ώρα που παίρνει θέση μάχης η Diana, ακούγεται ήχος ότι βγαίνει σπαθί μέσα από τη θήκη του ή σπαθί που ακουμπάει σε κάτι άλλο μεταλλικό. Όμως εάν δούμε, η Diana κρατούσε στο χέρι της από πριν το σπαθί και την ώρα που το φέρνει από μπροστά, εάν το δούμε σε αργή κίνηση, ούτε καν το σπαθί βρίσκει πάνω στην ασπίδα για να δικαιολογείται αυτό το ηχητικό εφέ. Και νομίζω πως η σκηνή αυτή ήταν ήδη πολύ εντυπωσιακή, οπότε ρε παιδιά, νομίζω πως αυτό το εφέ, δεν χρειαζόταν. Και φτάσαμε στο σημείο που βρίσκεται το δικό σας λάθος, όπου εγώ σας παίζω μία σκηνή, δύο φορές, και εσείς καλείστε να βρείτε το λάθος που υπάρχει μέσα σε αυτή. Και να πω πως η απάντηση για το ποιο λάθος είναι αυτό που βρίσκεται μέσα στη σκηνή θα δοθεί όπως πάντα λίγες μέρες μετά στο Instagram προφίλ μου. Σε story, έτσι. Και άμα δείτε να περνάνε μέρες να μου το θυμίσει κανένας. Μην γίνει όπως την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, ετοιμαστείτε γιατί πατάω play. Το είδατε? Όχι? Πάμε άλλη μία. Ποιο ήταν το λάθος εδώ? Για να σας το τσακάλια μου. Να πω για να σας βοηθήσω πως το YouTube έχει και μία επιλογή να μπορείτε να κατεβάσετε την ταχύτητα του βίντεο, οπότε όταν παίζουν αυτές οι σκηνές κατεβάστε την ταχύτητα για να μπορείτε πιο εύκολα να δείτε πού είναι το λάθος. Αυτά ήταν λοιπόν τα top 10 λάθη της ταινίας Zack Snyder's Justice League. Μικρά ή μεγάλα, σημαντικά ή ασήμαντα, who cares, σημασία έχει να διασκεδάζουμε βλέποντάς τα. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, εάν θες να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, αλλά και να είσαι πάντοτε συνδεδεμένος με την Tom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.